des Américains ont surenchéri au triple du prix, ont acheté des masques qu'ils n'avaient jamais vus. Alors que nous, évidemment, avec l'argent du contribuable, on ne peut pas faire ça. On s'exposerait à peut-être avoir des masques périmés, des masques endommagés. Η πρόεδρος της περιφέρειας Île-de-France καταγγέλει δημόσια αμερικανική κλοπή μασκών που η Άγκυρα παρήγγειλε από την Κίνα. Κυριολεκτικά στο παραένα της φορτωσής του στο αεροπλάνο. Η Ουάσιγκτον μπορεί να διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Βαλερή Βεργές. Ωστόσο, ο πόλεμος της μάσκας θεωρείται πλέον ως ένα από τα αισχρά φαινόμενα του κορονοϊού. Εντελώς αδύναμες να αντιμετωπίσουν με δικές τους δυνάμεις την πανδημία, χώρες της Δύσης προσφέρουν γη και είδωρ για την απόκτηση των πολυπόθητων πλέον μασκών από την μακρινή Ασία και με έναν σύγχρονο κλεφτοπόλεμο καταπατούν κάθε είδους κανόνα συναλλαγών. Ενδεικτικό και το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Ιταλικής Corriere della Sera της 19ης Μαρτίου. 200.000 μάσκες για τα Ιταλικά νοσοκομεία μπλόκαραν για 15 μέρες στην Άγκυρα. Πρόκειται για προστατευτικές μάσκες που η Ρώμη αγόρασε εναντί 670.000 ευρώ και το τελωνείο της Άγκυρας με διάφορα προσκόμματα τις κρατάει ακόμη. Η τηλεφωνική επικοινωνία Giuseppe Conte Taghi Bertoan έπεσε στο κενό. Στο ίδιο πολεμικό τέμπο και η εντολή Τραμπ προς την πολυεθνική 3M να σταματήσει την εξαγωγή μασκών και αναπνευστήρων προς Καναδά και Λατινική Αμερική. Η απόφαση προκαλεί την οργή του Justin Trudeau. It would be a mistake to create blockages or reduce the amount of back and forth trade of essential goods and services, including medical goods, across our border. That is the point we're making very clearly to the American administration right now. Με τον αριθμό των κρουσμάτων του κορονοϊού να έχει σπάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου, ο πόλεμος της μάσκας αναμένεται να κλιμακωθεί επιβεβαιώνοντας εκ νέου τις κενές περιεχομένου διακηρύξεις περί αλληλεγγύης.